Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε στο Κωσυφοπαίδιο, στο οποίο μυρίζει μπαρούτι, αφού οι Σέρβοι στη Βόρεια Μητροβίτσα εν ώψη του νομοσχεδίου για τις πινακίδες αναμένουν την πρώτη σύλληψη για να κάνουν τη νύχτα μέρα στην κυριολεξία. Σύμφωνα με αλβανικό πρακτορείο ειδήσεων, ένα άτομο ντυμένο στα μαύρα με τα γνωστά ρούχα τακτικής με τσάντα όμου φαίνεται σε φωτογραφία να κινείται κοντά στην περιοχή του Σβέτσαν. Με την πρώτη ματιά όλα φαίνονται φυσιολογικά, αλλά στην πραγματικότητα τίποτα δεν είναι. Στο ένα του μπράτσο είναι τοποθετημένη η ρωσική σημαία, ενώ στο άλλο το σύμβολο του αετού, που είναι και ρωσικό σήμα. Τέτοιες φωτογραφίες εμφανίστηκαν σε αρκετά κοινωνικά δίκτυα, θέτοντας τις αλβανικές υπηρεσίες ασφαλείας της Δημοκρατίας του Κωσόβου σε συναγερμό. Αξιόπιστες πηγές από τα όργανα ασφαλείας στο Κωσυφοπαίδιο επιβεβαίωσαν ότι τέτοια άτομα εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρη τη βόρεια περιοχή του Κωσυφοπαιδίου. Ο Σερβικός στρατός επιφυλακεί, καθώς το Κωσυφοπαίδιο και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη γέφυρα της Μητρόβιτσα, στην ομώνυμη πόλη με τη σερβική πλειοψηφία στο βόρειο τμήμα του Κωσυφοπαιδίου, μετά την απόφαση της Πρίστινα να εφαρμόσει σταδιακά τους νέους νόμους για τις πινακίδες κυκλοφορίας. Το γραφείο του Προέδρου ανέφερε ότι ο Βούτσης πρόκειται να συναντήσει τον απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μιρόσλαβ Λάιτσακ, την Παρασκευή το απόγευμα, ενώ επικαλούμενο πηγές από τη Σερβική Προεδρία, το πρακτορείο ειδήσεων Ταντζούγκ, ανέφερε ότι ο Βούτσης ακύρωσε όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό λόγω της κατάστασης στο Κωσυφοπαίδιο. Αρκετές ιστοσελίδες ανέφεραν ότι η συνεδρίαση της σερβικής κυβέρνησης συγκλήθηκε για το Σάββατο μετά τις τελευταίες εντάσεις στο βόρειο Κωσυφοπαίδιο και την απόταξη από τους Αλβανούς του διοικητή της αστυνομικής περιφέρειας του Κωσυφοπαιδίου Νέναντ Τζούριτς, ενώ οι συνομιλίες του Βούτσης με τους Σέρβους του Κωσυφοπαιδίου την Πέμπτη διήρκησαν όλη τη νύχτα. Τα μέσα ενημέρωσης του Βελιγραδίου έλαβαν ένα βίντεο που δείχνει έναν Βρετανό στρατιώτη να σηκώνει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αυτό έγινε ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αν λάβουμε υπόψη τις εντάσεις που ξέσπασαν όταν ο Σερβικός στρατός έπρεπε να καταρρύψει ένα ντρόουν πάνω από τη Ράσκα, το οποίο παρατηρούσε τους σερβικούς στρατώνες. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.